βγει απόγνωση από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, από το βήμα της εκδήλωσης διαμαρτυρίας κατά των κινήσεων στα Βαρόσια και υπέρ της επαρένωσης του νησιού στη Δερίνια, προειδοποίησε για δραματικές εξελίξεις. Το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερη του φάση και αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι η στιγμή και εφιαλτική πραγματικότητα. Και σε συνέχεια της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΑΚΕΛ, που φούντωσε με αφορμή την κοινή δήλωση που εκδόθηκε για την εκδήλωση διαμαρτυρίας, ο Στέφανος Στεφάνου εξαπέλυσε νέα σφοδρότατη επίθεση κατά του Νίκου Αναστασιάδη. Η πολιτική του Προέδρου αφήνει χώρο στην Τουρκία, χωρίς πολιτικό κόστος να προωθεί τη διχοτόμηση και να ανατροφοδοτεί το αδιέξοδο. Αυτή η κατάσταση δίνει επίσης ευκαιρία σε τρίτους να προωθούν και αυτοί οι νέες ιδέες, εκτροχιάζοντας τη λύση προς τη συνομοσπονδία. Στην πορεία συμμετείχε πλήθος πολιτών που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ, τουρκοκυπριακών κομμάτων και οργανώσεων. Οργανώσεις, κινήματα, πολιτικά κόμματα, αλλά και άνθρωποι από όλα τα στρώματα της ζωής, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, χορεύονται αυτή την ώρα στο οδόφραγμα Δερίνιας με τίτλο «Χορευόμαστε για τη λύση και την επανένωση». This is the first time that I am in Cyprus, but I can assure you that your struggle for solution and reunification, your strong message urging for peace in this corner of the Eastern Mediterranean resonates with me, and I will carry it on to the European Parliament and all possible fora. Με αισθήματα απογοήτευσης, πίκρας και θυμού για τα τετελεσμένα, πορεύτηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές, διατρανώνοντας την ελπίδα για ειρήνη και απελευθέρωση. Αν δεν προχωρήσουμε με νους ομιλίες, η Κύπρος εχάθηκε. Και ανόη τώρα πότε, ανόη εμείς ποιοι πρέπει να βγούμε μπροστά. Θεωρώ μπορούμε όλοι μαζί να ζήσουμε ειρηνικά, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι. Κάθε γενιά που περνά, μεγαλώνει ο κίνδυνος να ξεχάσουμε. Είμαστε εναντίον της διχοτόμησης. Εμείς ήρθαμε, δεν κάναμε το καθήκον. Σωστά το πει η κυβέρνηση να μπορεί να κάνει. Μπορώ να σου πω, έχει που το πρωί που κλαίω. Έχω πίκρα μέσα μου πολύ.